Το σημερινό νομοσχέδιο ίσως συμπυκνώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο αυτό που από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν από την κυβέρνηση τα υποτιθέμενα μέτρα διαχείρισης των συνεπειών της πανδημίας, επισημαίνουμε. Αυτό για το οποίο ασκούμε την κριτική στην κυβέρνηση, ότι τα μέτρα με τα οποία επιχειρεί να στηρίξει την οικονομία από τις συνέπειες της πανδημίας και της βαθιάς οικονομικής κρίσης που είναι σε εξέλιξη, δεν μεταφράζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους. Βλέπετε, οι αντοχές της οικονομίας δεν είναι για όλους το ίδιο ανεκτικές. Εκατομμύρια ζεστό χρήμα, αλλά και πληθώρα διευκολύνσεις κατευθύνονται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και την ίδια ώρα πετάτε όσα ψίχουλα περισσεύουν στους αυτοαποσχολούμενους, μικρούς επαγγελματίες, φτωχούς αγρότες και τους ζητάτε με αυτά να είναι και ευχαριστημένοι. Στα άρθρα του ίδιου λοιπόν νομοθετήματος έχουμε από τη μια την παχυλή επιδότηση των 120 εκατομμυρίων ευρώ ζεστό χρήμα στην Αιτζίαν και από την άλλη τα διάφορα προσωρινού χαρακτήρα μέτρα που αναστέλουν για λίγους μήνες οφειλές, όπως την παράταση για παράδειγμα για ένα μήνα της ημερομηνίας πληρωμής των επιταγών, οι οποίες βέβαια προστίθενται μαζί με άλλες τόσες και γίνονται χρέη που για χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες της εστίασης, τα εμπορομάγαζα, άλλες μικρές επιχειρήσεις θα μετατραπούν σε οριστικό λουκέτο το αμέσως επόμενο διάστημα. Τότε δηλαδή που θα βρεθούν αντιμέτωποι με την καταβολή του συνόλου των οφειλών τους σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτές και θα κινδυνεύουν να χάσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, αφού για όλους αυτούς τη μόνη δεύτερη ευκαιρία που τους δίνεται είναι οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί που τους εξασφαλίσετε με τον πτωχευτικό κώδικα. Και βέβαια, είναι πρόκληση να παρουσιάζεται την επιδότηση προς την Αιτζίαν ως δίθεν απαραίτητη για την εξασφάλιση και χιλιάδων θέσεων εργασίας, όπως παρουσιάζεται και με μια σειρά άλλες επιχειρηματικές ενισχύσεις. Όμως η ίδια η πραγματικότητα έρχεται αμήλικτη να σας διαψεύσει. Όταν ήδη τους προηγούμενους μήνες έχει προχωρήσει σε δεκάδες απολύσεις από τμήματα σε όλη την Ελλάδα, απολύσεις εργαζομένων στις πλάτες των οποίων χτίστηκε τόσα χρόνια το θαύμα του τουρισμού. Χτίστηκαν τα υπερκέρδη για τα οποία μας μιλούσε ο εκπρόσωπος της Αιτζίαν στην ακρόαση των φορέων. Αφού παράλληλα αξιοποιεί όλα τα αντεργατικά μέτρα που ψηφίστηκαν με το σωρό μέσα στην πανδημία, τα προγράμματα συνεργασία, τις αναστολές, την τηλεεργασία, που κάνουν λάστιχο τη ζωή όσων εργαζομένων παραμένουν στη δουλειά. Ήταν εξάλλου αποκαλυπτικές οι δηλώσεις των εκπροσώπων της ότι οι μειώσεις στο προσωπικό είναι αναπόφευκτες, όπως έκαναν όλες οι αεροπορικές εταιρείες που στηρίχθηκαν αδρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλώσεις, αν θέλετε, που αποκαλύπτουν και την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων που υπερθεματίζουν για την παχυλή ενίσχυση της Αιτζίαν, ζητώντας όμως να υπάρξει ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας. Λες και μπόρεσαν ποτέ αυτές οι ρήτρες. Μπόρεσαν ποτέ και πουθενά να εμποδίσουν τους ομίλους να επιτεθούν στους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Αποκαλυπτικές εξάλλου ήταν και οι ευχαριστίες που εισπράξατε από τους εκπροσώπους του ΣΕΒ, των τουριστικών ομίλων, λέγοντάς σας ότι υλοποιείται πάγιες απαιτήσεις των βιομηχάνων, πέραν των άλλων μετά τη ρύθμιση που εισάγεται για την επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων. Εύλογα αισιοδοξούν, αφού ήδη οι όροι που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διοχέτευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προς συγκεκριμένους ομίλους της ενέργειας, του τουρισμού, των μεταφορών, προδιαγράφει, αν θέλετε, το πού θα κατευθυνθεί η μερίδα του λέοντος και από αυτές τις ενισχύσεις. Το μέτρο αυτό η κυβέρνηση το διαφημίζει ως ενίσχυση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κρύβοντας ότι ως τέτοιες από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την ίδια την κυβέρνηση που έχει, και την Κομισιόν που έχει και τον πρώτο λόγο, νοούνται αυτές που έχουν 100 ή 150 άτομα προσωπικό, με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και άλλα. Δεν έχει την παραμικρή σχέση δηλαδή με τον έμπορο, τον βιοτέχνη, τον επαγγελματία, τον εστιατόρα, τον αγρότη που παλεύει όλη μέρα για ένα μεροκάματο. Όπως βέβαια και το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής που προβάλλεται ως σημαία για τη στήριξη προς τους επαγγελματίες, εκτός ότι στις πρώτες φάσεις του μέτρου αποκλείστηκε ο μεγάλος όγκος των επαγγελματιών, αλλά ακόμα και για τις φάσεις που κατάφεραν περισσότεροι να ενταχθούν, τα ποσά που έλαβαν οι μικρές επιχειρήσεις δεν αρκούν ούτε στοιχειωδώς για να καλυφθούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις τους, πόσο μάλλον για να ζήσουν και την οικογένειά τους. Και αυτό το χρησιμοποιήσατε ως πρόσχημα για να κόψετε και αυτό το ελάχιστο επίδομα ειδικού σκοπού που πήρανε τον Απρίλιο και τον Μάη.
Πώς αλήθεια περιμένετε να επιβιώσουν οι χιλιάδες επαγγελματίες της εστίασης που βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού, τους οποίους όχι μόνο δεν στηρίζετε ουσιαστικά, αλλά τους ηρωνεύεστε και από πάνω με το γνωστό κινησμό του κυρίου Υπουργού Ανάπτυξης. Επομένως, αυτό που έχει μάλλον μεγαλύτερη αξία να συζητάμε εν ώψη και της επικείμενης απογραφής του πληθυσμού, δεν είναι τόσο τα διαδικαστικά ζητήματα, στα οποία δεν θα μπορούσε κανείς να έχει και ουσιώδη αντίλογο, όσο το σε τι κατάσταση θα βρει η απογραφή αυτή τους εργαζόμενους, τους χιλιάδες αυτοαποσχολούμενους, μικρούς επαγγελματίες, αγρότες, τα λαϊκά στρώματα στο σύνολό τους, για την πλειοψηφία των οποίων στη νέα και πιο βαθιά οικονομική κρίση που είναι σε εξέλιξη θα αλλάξουν δραματικά τόσο τα οικονομικά τους δεδομένα, όσο και οι συνθήκες στέγασης, για να μην κάνουμε λόγο για άλλες δυστυχώς πιο επώδυνες καταγραφές. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ακόμα και για αυτούς τους ίδιους τους ερευνητές, τους εργαζόμενους στην Ελστάτ, όχι μόνο στη διαδικασία των απογραφών, αλλά και κατά τη διάρκεια άλλων ερευνών που γίνονται για λογαριασμό του κράτους, ακόμα και αυτούς τους έχετε με σχέσεις εργασίας με μπλοκάκι, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, ενώ στην πραγματικότητα με μια σταθερότητα απασχολούνται στον οργανισμό και μέχρι τώρα δεν προσλαμβάνεται όλο το μόνιμο και απαραίτητο προσωπικό με σταθερές σχέσεις εργασίας που χρειάζεται. Αντίστοιχα, και η καταγραφή των στοιχείων του αγροτικού τομέα που παρακολουθούνται μέσω των απογραφών γίνεται με κριτήριο την προώθηση της εφαρμοζόμενης κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία βασικό στόχο έχει την άνοδο της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων και τη συγκέντρωση της παραγωγής αλλά και της γης στα λίγα χέρια, δηλαδή το ξεκλήρισμα των βιοπαλιστών αγροτών. Σε αυτό συντελεί και ο τρόπος που τα διάφορα προγράμματα ενισχύσεων κατευθύνθηκαν. Γιατί μπορεί, κύριε Υπουργέ, να αναφερθήκατε σε αριθμούς δικαιούχων, όμως τη μερίδα του λέοντος από αυτών των ενισχύσεων, τα μεγαλύτερα ποσά, αλλά και τις μεγαλύτερες διευκολύνσεις, τα παίρνουν οι βιομηχανίες του γάλακτος, οι μεγάλες χθιοκαλλιέργειες, οι μεγαλύτερες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και βέβαια δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα που υπάρχουν στη φτωχή αγροτιά. Αντίθετα για εκείνους υπάρχουν άλλου είδους επιβαρύνσεις που όλο αυτό το διάστημα νομοθετήσατε, όπως για παράδειγμα το πράσινο χαράτσι που φέρατε στο πετρέλαιο κίνησης, που αύξησε κι άλλο τα έξοδα παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων, αντί για το αφορολόγητο πετρέλαιο, που αυτό βέβαια είναι προνόμιο που εξασφαλίζεται μόνο για τους εφοπλιστές. Γι' αυτό και αποτελεί εμπεγμό για τους αγρότες που παλεύουν να επιβιώσουν στις συνθήκες της νέας οικονομικής κρίσης, να τους παρουσιάζεται δήθεν ως μέτρο ελάφρυνσης το ότι τους απαλλάσσεται την εισφορά αλληλεγγύης για τις αγροτικές επιδοτήσεις μόνο για το 2020. Βέβαια, αυτό είναι μια ανάσα και το θεωρούμε ένα βήμα. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να κάνετε είναι να καταργήσετε οριστικά την εισφορά αλληλεγγύης, γιατί είναι ένα μέτρο που πλήττει τα μικρά εισοδήματα εργαζομένων και αγροτοπαραγωγών, ουσιαστικά εξυπηρετεί στο μοίρασμα τις φτώχειες μεταξύ τους. Ή αν δεν θέλετε να το καταργήσετε, να κάνετε και για αυτούς την πληρωμή εθελοντική, όπως το έχετε κάνει εξάλλου και για τους εφοπλιστές, για το σύνολο σχεδόν της φορολογίας τους. Σας ακούμε να επαναλαμβάνετε ότι κάνετε αυτά που μπορείτε και αυτά που και ότι τα δημοσιονομικά όρια δεν είναι ανεξάντλητα. Ξέρετε, το πρόβλημα βρίσκεται στις προτεραιότητες που θέτετε, σε αυτά τα πεπερασμένα, όπως λέτε, όρια. Αντί δηλαδή να μπουκώνετε με ενισχύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, σας καλούμε να ακολουθήσετε την αντίστροφη πορεία. Να υιοθετήσετε την πρόταση του νόμου του ΚΚΕ για τα μέτρα ανακούφισης των αυτοαπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου, που δίνει ουσιαστική στήριξη σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Μέτρα ανακούφισης, αλλά και δραστικής μείωσης των χρεών, επικεντρώνοντας σε όσους έχουν εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, με προσάυξη κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Εισόδημα το οποίο προτείνουμε να επανέλθει στο αφορολόγητο όριο. Για αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, να διαγράψετε το σύνολο των τόκων και των προσαυξήσεων από τα χρέη τους προς τις τράπεζες και το δημόσιο, να προχωρήσετε σε γενναίο κούρημα των αρχικών χρεών στο 30% για όσους διατηρούν την επιχείρησή τους και 50% για όσους έχουν κλείσει και παραμένουν άνεργοι. Για τους μήνες των περιορισμών της πανδημίας, να επιδοτηθούν οι ατομικές τους ασφαλιστικές εισφορές από το κράτος και να διαγραφούν οι προσαυξήσεις από τις οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία για τις ατομικές τους εισφορές.
για αυτά τα εισοδήματα να μην επιστραφεί κανένα μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής για όσους βέβαια κατάφεραν την πάρουν. Να δοθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους και αγροτοκτηνοτρόφους και ψαράδες αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε μήνα από τον Οκτώβριο του 2020 και μετά και για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα. Ταυτόχρονα βέβαια να παγώσουν οφειλές τους για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση και να μην επιτρέπονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Τα μέτρα αυτά είναι επιτακτικά αναγκαία για την επιβίωση των αυτοαπασχολουμένων, των βιοπαλαιστών αγροτών που έχουν οδηγηθεί κυριολεκτικά σε απόγνωση. Είναι μέτρα που δεν μεταθέτουν για λίγο αργότερα τα διέξοδα, αλλά δίνουν απάντηση στα πραγματικά τους προβλήματα, σε αυτά δηλαδή που δεν απαντάνε τα οριζόντια και ανεπαρκή μέτρα της κυβέρνησης, όπως κυρίως το τι θα γίνει με όλα αυτά τα χρέη που συσσωρεύονται. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι οι αντοχές της οικονομίας, αλλά οι πολιτικές επιλογές και οι προτεραιότητες που βάζει η κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας και της κρίσης. Αυτές οι προτεραιότητες εξάλλου καθορίζουν τις εγκληματικές πολιτικές επιλογές που κάνατε στη διαχείριση ιδιαίτερα του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Και αυτό γιατί στα συνεχή προς πίσω στο άνοιγμα των διαφόρων δραστηριοτήτων οδηγεί η ακινησία, αν όχι η οπισθοχώρηση στη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, την ώρα που αντί να επιτάξετε τις ιδιωτικές δομές της υγείας και να τις θέσετε υπό ενιαίο σχεδιασμό και έλεγχο για να μπορέσουν να καλυφθούν πραγματικά οι επίγουσες ανάγκες όλου του πληθυσμού, χρυσοπληρώσετε τις κλίνες μεθ των ιδιωτών και τους επιτρέπετε να θησαυρίζουν αξιοποιώντας το κενό που έχει δημιουργηθεί από τη μετατροπή των δημοσίων νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε αυτό το χρόνο της πανδημίας μειώθηκε τόσο ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία, όσο και το μόνιμο προσωπικό που εργάζεται σε όλες τις δημόσιες δομές κατά 2,5%. Αυτό για τα διάφορα παραμύθια που παρουσιάζεται για τη δήθεν σοβαρή ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Σε αυτά τα μπρος-πίσω οδηγεί η απαράδεκτη κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που παραμένει άθλια. Η παντελής απουσία στους ελέγχους, στους εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα, στις διάφορες δομές, γυροκομεία και άλλα. Το άνοιγμα των σχολείων με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες που οδήγησαν στο κλείσιμό τους λίγους μήνες πριν. Το ότι δίνεται 30 εκατομμύρια ευρώ για να προσλάβετε σώμα στην όμευση των πανεπιστημίων, αντί να δοθούν τα χρήματα αυτά για να ανοίξουν με ασφάλεια επιτέλους τις σχολές που παραμένουν επί ένα χρόνο κλειστές. Αυτά είναι που δείχνουν τις διαφορετικές σας προτεραιότητες για το πώς διαχειρίζεστε αυτές τις λεγόμενες αντοχές της οικονομίας. Και ενώ η πανδημία αναζωπυρώνεται επικίνδυνα, επιλέγετε να απειλείτε, να φημώσετε το λαό και τους υγειονομικούς που κινητοποιήθηκαν για να διεκδικήσουν τα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, αντί για να υλοποιείτε επιτέλους αυτά τα επιτακτικά μέτρα που εδώ και ένα χρόνο σας ζητάνε. Και είναι μάλιστα πρόκληση όταν επιλέγετε για να εξεπλύνετε αυτές τις εγκληματικές σας παραλήψεις, να αναφέρετε διάφορα φεδρά, να πετάτε ξανά την ευθύνη στο λαό, λέγοντας για παράδειγμα ότι για την επιβάρηση της πανδημίας και των κρουσμάτων στη Δυτική Αττική δεν ευθύνεται η ασυλία με την οποία καλύπτεται τους εργοδότες, η δραματική κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, αλλά γενικότερα η κινητικότητα. Λες και οι εργαζόμενοι που κινούνται σε αυτές τις άθλιες συνθήκες, με αυτά τα άθλια μέσα μεταφοράς, πάνε από χόμπι στη Δυτική Αττική και συνοστίζονται στους χώρους δουλειάς. Οι αντοχές λοιπόν της οικονομίας καθορίζονται από μια πολιτική που επιλέγει να δίνει στους λίγους και να καταδικάζει τους πολλούς στον αποκλεισμό και στις τραγικές οικονομικές συνέπειες. Γι' αυτό και το λόγο και καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, γιατί θεωρούμε ότι συνεχίζει να κινείται στην ίδια λογική της παροχής παχυλών ενισχύσεων προς τους επιχειρηματικούς ομίλους και παλεύει με τσιρότα να κλείσει την αιμορραγία των αυτοαπασχολουμένων, των μικρών επαγγελματιών, των λαϊκών στρωμάτων που οδηγούνται όλο και πιο βαθιά στα αδιέξοδα. Έχουμε τοποθετηθεί συγκεκριμένα βέβαια σε ορισμένα άρθρα, τα οποία έστω και προβληματικά θα τοποθετηθούμε και συγκεκριμένα με την ψήφο μας στη συνέχεια. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση μόνο σε σχέση με την τροπολογία.
μία διευκρινιστική σε σχέση με... Δεν ξέρω αν θα τα κάνω τώρα για να τα πιάσετε, αν θέλετε, και στην παρουσίασή σας. Σε σχέση με το άρθρο 1 που μιλάτε για τη διαδικασία ειδικής εκαθάρισης που αφορά τις πρώην ΔΕΚΟ, αναφέρει το άρθρο ότι όλες οι εκκρεμείς δίκες, οποιασδήποτε φύσης, με τη λήξη της διαδικασίας ειδικής εκαθάρισης, καταργούνται αυτοδικαίως, ενώ μόνο οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που αφορούν υποθέσεις της υποειδικής εκαθάρισης εταιρείας θα περάσουν έναντι τρίτων, θα εκχωρηθούν στο ελληνικό δημόσιο. Θέλουμε να ρωτήσουμε σε περίπτωση απαιτήσεων εργαζομένων, τι θα γίνουν με αυτές. Θα μπορούν εκείνοι να στραφούν κατά του δημοσίου? Θεωρούμε ότι με τον τρόπο που διατυπώνεται, αν αυτές δεν έχουν καθαριστεί, θα μένουν εκκρεμείς. Επίσης, θα χάνονται οριστικά. Επίσης, σε σχέση με το άρθρο 3 που αφορά την αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες του σεισμού της Σάμου, μας προβληματίζει ότι ουσιαστικά περιορίζεται τη διατύπωση των προσώπων αυτών που δικαιούνται να ενταχθούν στις αναστολές, ουσιαστικά οριοθετώντας και την περιοχή, την πληγήσα περιοχή, αλλά με την διατύπωση που λέτε ότι αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν κατοικία ή εγκατάσταση, περιορίζεται δηλαδή μόνο όσους έχουν μόνιμη κατοικία στη Σάμο. Η προηγούμενη διατύπωση μιλούσε συνολικά για τους πληγέντες από το σεισμό που ήδη έχει αποζημιώσεις, που έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ, και μάλιστα στο ίδιο διάστημα δημιουργήθηκαν νέες σοβαρότατες ζημιές από τις πλημμύρες πριν 2 ημέρες, αποδεικνύοντας, αν θέλετε, για άλλη μια φορά στην πράξη ότι όλα αυτά τα έργα ζωτικής σημασίας για το λαό, της αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας, δεν προκρίνονται από το κράτος, γιατί ουσιαστικά δεν εξασφαλίζουν τα υπερκέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που υπερασπίζεστε. Έστω και τώρα, φροντίστε να αποζημιώσετε στο σύνολό τους πληγέντες για το ύψος των καταστροφών που έχουν υποστεί. Ευχαριστώ.